καλωσορίζουμε στην απόψηνή μας εκδήλωση και θα παρακαλούσα τον διοικητή της περιφέρειας, Δημήτρη Μπέκο, να μας πει την προσευχή. Κύριε, ευλόγησε τη σημερινή μας συνεστίαση, καταξίωσέ μας των δωρεών της αγάπης σου και καθοδήγησέ μας στην επιτέλεση των εντολών σου προς το πλησίον. Να είστε όλοι καλά, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε. Και τώρα παρακαλώ την γραμματέα να μας κάνει τις ανακοινώσεις. Καλωσορίζω στην απόψινή εκδήλωση το διοικητή της περιφέρειας Δημήτρη Μπέκο με τη σύζυγό του Άσπρα Λαμπουδάκη, τον υποδεδειγμένο διοικητή Στέφανο Αναστασόπουλο, με τη σύζυγό του που είναι η βοηθός του διοικητή Ρακίλη Τοπαλίδου, τον πρόεδρο της Σαντορίνη Ζίας, Θυσίας Σαντορίνης και μέλος της Επιτροπής Εμπάπτυσης Μελών της Περιφέρειας Αρσένη Μούτσο με τη σύζυγό του που είναι και γραμματέας του ομίλου της Ίας της Σαντορίνη, την Ιωάννα Λαπούζου, το διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Νικόλα Ρούσα, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Δημήτρη Κοσμά, τον υποψήφιο δήμαρχο Ερμούπολης Αθανασίου Αλέξη με τη σύζυγό του Μέρη Σκλάβου. Ευχαριστούμε πολύ τα μέσα που έχουν έρθει για να πλαισιώσουν την απόψινή εκδήλωση, τον Πάπη τον Κουνούρα, τη σύζυγό του, τον δημοσιογράφο από το 2024. Θα παρακαλέσω τον πρόεδρο, τον Παναγιώτη Καρναβάλη, να ξεκινήσει τις ανακοινώσεις. Αγαπητοί μας διοικητή Δημήτρη, εψηφισμένη διοικητή Στέφανε, βοηθέ διοικητή Ραχήλ, σας καλωσορίζουμε στη Σύρο, την αρχόντισσα των Κυκλάδων και στον 43χρονο ιστορικό ροταριανό όμιλο της Ερμούπολης. Επίσης, θέλουμε να καλωσορίσουμε και να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας θυμήσατε με την παρουσία σας και λαμπρύνετε τη σημερινή μας εκδήλωση. Ο τροχός του Ρόταρη, που είναι και το έμβλημά μας, σύντομα θα ολοκληρώσει την 118η περιστροφή του, δίνοντας την σκυτάλη στην 101η. Από την 1η Ιουλίου κάθε χρόνο αρχίζει μια νέα καινούρια ροταριανή χρονιά με νέα Δέλτα Σίγμα, νέους στόχους και νέες προκλήσεις. Με ανάμεικτα συναισθήματα και με πλήρη την επίγνωση των ευθυνών που επομίζομαι, αναλαμβάνω για 7η και τελευταία φορά την Προεδρία του Ροταριανίου Ομίλου Ερμούπολης, υποσχόμενος ότι θα παραμείνω όπως πράττω εδώ και 28 χρόνια ένας ταπεινός εργάτης του Ρόταρη και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια μαζί με τους συνεργάτες μου να ακολουθήσουμε πιστά τα ροταριανά ιδεώδη, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των μελών του ομίλου μας, του Ρόταρη, αλλά και της κοινωνίας. Το να δίνεις τέτοιες υποσχέσεις, μία περίοδο σαν κι αυτή που τα πάντα αφισβητούνται, σίγουρα ακούγεται ρομαντικό, υπερρεαλιστικό, παράδοξο και παράτολμο. Αλλά αυτό ήταν και θα είναι το Ρόταρη. Πορεύεται πάντα στα όρια της παραδοξότητας, διακηρύττοντας το service above self, προσφορά υπερβαίνοντας τον εαυτό. Αυτό που μου δίνει τη σιγουριά να δίνω αυτές τις υποσχέσεις είναι το γεγονός ότι μετά από μία περίοδο αναμονής, ο όμιλός μας έχει αποκτήσει μία ομάδα δράσης που αποτελείται από νέα συνειδητοποιημένα μέλη με θέληση, ευαισθησίες,
ιδέες, όραμα και διάθεση για κοινωνική προσφορά. Βλέποντας με αισιοδοξία το μέλλον, φέτος έχουμε καταρτήσει μία σειρά δράσεων κοινωνικής προσφοράς που απευθύνεται κυρίως στη γυναίκα, αλλά και σε άλλες ευπαθείς ομάδες. Πέραν του προγράμματος μητρότητας Νάσος Χανδακάς, που υλοποιείται από το επίτιμο μέλος μας Στέφανο Χανδακά, είναι πολύ σημαντικό ότι τρία άλλα προγράμματα θα υλοποιηθούν από νέα μέλη του ομίλου μας. Σίγουρα όμως θα χρειαστούμε και την βοήθεια της Ρωταριανής Περιφέρειας, αλλά ίσως και της Πολιτιακής Περιφέρειας, γιατί τα προγράμματά μας πέραν της Σύρου απευθύνονται και στα μικρά νησιά των Κυκλάδων που στερούνται της στοιχειώδους ιατρικής περίθαλψης. Αν ο καθένας από το δικό του μετερίζει συμμετέχει όποτε και όπως μπορεί, αλλά να συμμετέχει, μπορούμε να κάνουμε και να αλλάξουμε πολλά. Αλλά για να αλλάξουμε αυτό που συμβαίνει και αυτό που θέλουμε, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε εμείς τον εαυτό μας. Θα πρέπει εμείς να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε. Ας ξεχάσουμε το εγώ και να γίνουμε εμείς. Και όλοι μαζί να αντισταθούμε σε αυτό το χαοτικό σύστημα που αποδιοργανώνει θεσμούς και κοινωνικές αξίες, προβάλλοντας και δημιουργώντας πρότυπα που απαξιώνουν την ηθική, την κοινωνική συνοχή, την οικογένεια, την αξιοκρατία, την αλληλεγγύη και την ίδια την πατρίδα, με σκοπό να φανίσει κάθε μορφή συγκροτημένη σκέψης, προσπάθειας και τυχόν αντίστασης, προκειμένου να δοθεί το τελειωτικό χτύπημα. Όλοι εμείς εδώ, οι απλοί εθελοντές Ρωταριανοί και αξιωματούχοι και κάθε συνειδητοποιημένος πολίτης, ίσως να μην μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, αλλά αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, παραμένουμε μία σπίθα ώστε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που μας προτρέπει το φετινό σύνθημα του Διεθνούς Ρόταρι, να δημιουργήσουμε ελπίδα στον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε μία από τα θέματα, ένα από τα θέματα δεσμένα είναι και η αλλαγή ηγεσίας. Η φετινή αλλαγή ηγεσίας στον ομιλό μας δεν αλλάζει πρόεδρο και γραμματέα, αλλά αλλάζουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Καλαγιώτης Τζαναβάτσης, πρόεδρος, Ματθαίος Τόμελιτς, αντιπρόεδρος, Σοφία Δρακοτού, γραμματέας, Γεώργιος Ρούσος, Β' αντιπρόεδρος, Δέσποινα Βούρτση, ταμείας, Αριστοτέλης Ξανθόπουλος, βοηθός ταμεία, Αντώνης Ταξίδης, κοσμήτορας, Διονύσης Μεσάρης, δημόσιες σχέσεις και Γεώργιος Αντωνακάκης, συντονιστής. Εψηφισμένος πρόεδρος για το 2024-25 είναι η νυν γραμματέας Σοφία Δρακοτού. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα κάνουμε την εισδοχή ενός νέου μέλους. Θα παρακαλούσα την γραμματέα να διαβάσει
αυτοβιογραφικό. Πρόκειται για την Ευσταθία Μαγκλαβά, η οποία γεννήθηκε, να πω πότε γεννήθηκε, 28 Ευρώμου 1975 στην Αθήνα. Μένει στο Κάτω Μάνα, στην Ερμούπολη της Ήρου. Έχει εκπαίδευση από το ΑΝΤΕΗ Αθηνών Μεύτικης. Η εργασιακή της εμπειρία είναι γραμματική υποστήριξη σε πρωτοστήριο σχεδίου, μέρα σε ιδιωτικό μευτήριο των Αθηνών το Λιτό, μέρα σε μονάδα πρόωρων νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, πρώην επιστημονικό συνεργάτης του Product Specialist Εταιρεία Ιατρικών Ειδών και τώρα βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου ως ΜΕΑ από το 2016. Ξένες γλώσσες γνωρίζει αγγλικά και ενδιαφέροντά της και δραστηριότητες έχει τη μουσική, το διάβασμα, ενασχόληση ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία, η οποία ανέλαβε και σήμερα να καλύψει την δήλωση πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι. Έχει άλλα ενδιαφέροντα τον εθελοντισμό, γι' αυτό και μπαίνει στον όμιλό μας, το διαλογισμό και η φιλοσοφία της, το λόγο της είναι η γνώση πρέπει να γίνεται συμπεριφορά. Θα σε παρακαλούσα να έρθεις στο Δήμο. Αγαπητή Ευσταθία, με μεγάλη μου χαρά εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Ροταριανού Ομίλου Ερμούπολης, σε καλωσορίζω στον όμιλό μας. Σε καλωσορίζουμε όχι μόνο για την έξοχη συναντέρφωση που θα μοιραστούμε, αλλά και για τα ισχυρά επίσης όπλα με τα οποία θα μας βοηθήσεις να υλοποιήσουμε πολλά προγράμματα που θα κάνουν την κοινότητά μας, την χώρα μας και ολόκληρο τον κόσμο έναν καλύτερο τόπο για να ζούμε. Το Rotary είναι μια οργάνωση επιχειρηματιών και επαγγελματιών που υπόσχονται να υποστηρίζουν τις υψηλές επαγγελματικές αρχές. Οι Ροταριανοί πιστεύουν ότι η παγκόσμια συναδέλφωση και διεθνής ειρήνη μπορούν να επιτευχθούν όταν οι εργαζόμενοι ενωθούν κάτω από ένα λάβαρο της προσφοράς υπηρεσιών. Είσαι αντιπρόσωπος στο επάγγελμά σου, στον όμιλο και οποιαδήποτε ενημέρωση για την εκπαιδευτική αξία που αναφέρεται στις γνώσεις σου πρέπει να έρχεται σε μας από εσένα. Ταυτόχρονα γίνεσαι πρεσβευτής μας στην κατηγορία σου και εμείς βασιζόμαστε σε σένα να υλοποιήσεις τις αρχές και τις ιδέες της προσφοράς υπηρεσιών, τις οποίες εδώ εμπνέουμε, σε εκείνους που μοιράζονται την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Η κοινότητα θα γνωρίσει και θα κρίνει το Rotary για την ενσωμάτωσή σου λόγω του χαρακτήρα σου και της προσφοράς σου. Και εμείς αποδεχόμαστε εσένα νέος μέλος, επειδή γνωρίζουμε ότι οι αρχές μας και η οργάνωσή μας θα είναι ασφαλής με εσένα. Επίσης εμείς αναμένουμε από εσένα να μας δώσεις την έμπνευση που θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι Ροταριανοί και με αυτή την ελπίδα θα σε περιβάλλουμε με το Ροταριανό σήμα και με τα χαράς θα σου προσφέρουμε τη βοήθεια της Ροταριανής συναδέλφωσης. Εδώ θα παρακαλούσα τον διοικητή της 2475 Ροταριανής Περιφέρειας, Δημήτρη Μπέκο, να έρθει να κάνει την επίδοση του σήματος.
καλώς ήρθες στην οικογένειά μας. Όταν κάνει ένα καινούριο μέλος, το μέλος έχει υποχρεώσεις και χρειάζεται να είναι πάντα παρόν και στον ομιλό του και στην περιφέρεια. Επομένως, σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και υγεία. Πάρε και ένα σημαίακι, το οποίο να το έχεις στο χώρο σου. Θα παρακαλούσα να μας πει το όνομα μας μέλος δύο λόγια. Εγώ το μόνο που έχω να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη και τη Σοφία, για εκείνους πρώτα βρίσκομαι εδώ, με θύμισα με την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ για την αποδοχή από τον ιερό όμιλό μας και δεσμεύομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανταποκριθούμε στα προγράμματα που έχουμε αναλάβει. Με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα ακολουθήσουν δύο βραβεύσεις. Θα γίνει απονομή ενός Πολ Χάρις στον Ροταριανό και νέο μέλος μας, Αριστοτέλη Ξανθόπουλο. Το Πολ Χάρις είναι μία σημαντική οικονομική προσφορά στο κεφάλαιο του Ροταριανού Ιδρύματος, εκ του οποίου κεφαλαίου ένα μέρος των χρημάτων επιστρέφουν στους ομίλους όταν κάνουν προγράμματα στην κοινότητά του. Ή και πέραν αυτού το ίδιο το Διεθνές Ρόταρι εκπονεί μεγάλα προγράμματα σε υπανάπτυτες χώρες. Αγαπητέ Άρη, ο Ροταριανός Όμιλος σε συγχαίρει για αυτή σου την προσφορά και το Διεθνές Ρόταρι σου απονείμει εις ένδειξη ευγνωμοσύνης αυτό το διάσημο. Ένα νέο Πολχάρις θα απορριμηθεί στον πρόεδρο του Ροταριανού Ομίλου Ία Σαντορίνη. Πράγμα, το Πολ Χάρις είναι μια τιμητική διάκριση η οποία έχει και κόστος. Δεν ξέρω αν το ανέφερες. Δεν το ανέφερες. Λοιπόν, έχει κόστος. Τι κόστος έχει, θα σας πω και ποιος είναι το αποτέλεσμα του κόστους πάνω από τα χρήματα. Ένα Πολ Χάρις όταν δίνεται σε ένα μέλος, κάποιος, δεν εξετάζουμε ποιος, έχει πληρώσει $1,000 στο Ροταριανό Ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά θα επιστρέψουν στο Ρόταρι, στην περιφέρεια, στον Όμιλο, με κάποιες επιδοτήσεις που δίνει η περιφέρεια και ως εκ τούτου είναι χρήματα τα οποία έχουν αντίκρισμα ένα διάσημο, ας το πούμε έτσι, το οποίο έχει ο Ροταριανός στο πέτο, αλλά το πιο σημαντικό αντίκρισμα είναι το αποτέλεσμα που θα δώσει αυτό το χρηματικό ποσό για να γίνει ένα έργο. Συγχαρητήρια λοιπόν, Αρσένη μου, υγεία και να είστε και δύο καλά. Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τον Άρη του Ξανθόπουλου για αυτή την τιμή που μου έκανε. Όταν βρεθήκαμε και του είπα ότι σαν νέα άτομα που είστε και νέοι που είστε στον Όμιλο να δημιουργήσετε όσα μπορείτε περισσότερα άτομα Πολ Χάρις,
του είχα πει κιόλας να βραβεύσει άτομο του ομίλου. Τον υπερευχαριστώ δεύτερη φορά, γιατί πραγματικά το έκανε σε έναν αλλού ομίλου και τον άνθρωπο στα δικά μας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο που στην αρχόντισσα των Κυκλάδων με προσκάλεσε να έρθω εδώ και επειδή σαν όμιλοι στους Κυκλάδες ουσιαστικά είμαστε τρεις, ένας μεγάλος, ένας μεσαίος, ένας μικρός, δεν τους αναμίξω, μπορούμε αυτοί οι τρεις όμιλοι και είναι και υποδημιουργία και τέταρτος που είναι ο Ρωταριανός Όμιλος του Ουρκώνου, που λέει ασυντόμως τον έχουμε, μπορούμε να ενωθούμε μαζί να κάνουμε έργα. Ένα από αυτά τα έργα θα τον προτρέψω, πού είναι ο πρόεδρος, τον έχασα. Εδώ είμαι. Που θα τον προτρέψω να είναι πριν κάνουμε την ανταλλαγή μπάνερ, είναι ότι ο όμιλος μας φέτος και θα ήθελα τη συνεργασία και του Ρωταριανού Όμιλου του Σύρου, δημιουργούμε πρώτη φορά να τα ακούσει διοικητά αίθουσα πληροφορική πρότυπο Σαντορίνης με το όνομα Πουλ Χάρης. Αυτό είναι νέο project που γίνεται και γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα που θα γίνει σε νέο σχολείο, σε νέα αίθουσα με το όνομά μας. Θέλω όλους τους ομίλους των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου που είμαστε στο Αιγαίο να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Βοηθεί διοικητά. Διοικητά, θα τα ακούσει και στη δικιά σου. Δεσμεύω και θέλω όλους τους ομίλους κοντά μου. Όπως θα δεσμευτώ και εγώ σε αυτό που μου είπε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος, να βοηθήσω όχι σαν όμιλος, σαν σπόνσορας, γιατί είναι έργο του Σύρου, να βοηθήσω σε αυτό το ιατρικό κομμάτι που κάνει. Σαν σπόνσορας, γιατί είναι έργο του Σύρου. Πρόεδρε, καλά σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Και να συναντιόμαστε συνέχεια. Γιατί το Ρόταρι είσαι αδερφός. Θα έλεγα για την ορμία και σίγουρα θα έχουμε μια ρωταριανή συνεργασία και ρωταριανή φιλία. Γιατί πάνω απ' όλα το Ρόταρι είναι και φιλία. Αυτό είναι. Πολύ αγάπη. Και βγάλτε μια φωτογραφία να πω τα μπάνε. Όσοι βγάζετε φωτογράφη. Φωτογράφη. Πρόεδρε, και μια και φημιζόμαστε για τα κρασιά Σαντορίνη, δύο κρασιά για τον πρόεδρο να μην πει πολύ σήμερα για αύριο. Είναι το Βυσάντο του Αργυρού και ένα καλό κρασί από την Κάναβα του Ίσκανα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα τίποτα, πολύ. Τίποτα, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας επιτρέψετε να βραβεύσουμε και δύο μέλη του ομίλου μας, τα οποία κατά περίπτωση ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ομίλου όταν πρόκειται να έχουμε εκδηλώσεις. Ο ένας είναι ο Γιώργος Ορούσος ή Γιωργάκης. Πρώην πρόεδρος και θα παρακαλούσα τη βοηθό διοικητή να έρθει να αποδώσει το βραβείο. Γιώργο, συγχαρητήρια. Ο όμιλος σε τιμάει, πρέπει να είσαι αστέρι. Προσπαθώ. Συγχαρητήρια. Ό,τι μπορώ να το κάνω σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε περίπτωση. Καλό παράδειγμα ο Γιώργος, το ακολουθούμε. Στέφανε, Στέφανε. Έχουμε και μία άλλη απονομή, αλλά για επαγγελματικούς λόγους, ο Γιώργος ο Αντωνακάκης δεν είναι απόψε μαζί μας, θα παραλάβει το βραβείο η γραμματέας προκειμένου να του το δώσει. Θα παρακαλούσα τον ψηφισμένο διοικητή, τον υποδεδειγμένο διοικητή, να κάνει την απονομή. Βεβαίως.
ένα χαιρετισμό από τον υποδεδειγμένο διοικητή της 2475 Περιφερειακής Περιφέρειας. Βέβαια, μου ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία καταρχήν. Εκμεταλλεύομαι λίγο την ευκαιρία του συγκεκριμένου βραβείου για να πω το εξής για τους μη γνωρίζοντες και να θυμίσω για τους γνωρίζοντες ότι όταν ο Πολ Χάρις, προς τιμήν του οποίου είναι τα βραβεία που είδατε, σκέφτηκε και οραματίστηκε το Ρόταρι, σκέφτηκε κάτι πολύ απλό. Σκέφτηκε έναν όμιλο εθελοντικής λογικής μεν, αλλά έναν όμιλο που θα απαρτίζεται από επαγγελματίες πετυχημένους. Δεν σκέφτηκε ποτέ έναν όμιλο από ελίτ επαγγέλματα. Σκέφτηκε έναν όμιλο από επαγγελματίες, από όλα τα επαγγέλματα, αλλά από επιτυχημένους επαγγελματίες. Και γιατί το σκέφτηκε αυτό? Σκέφτηκε να κάνει να όλοι αυτοί οι πετυχημένοι επαγγελματίες να μεταφέρουν τις ιδιότητές τους, τις ηγετικές τους ικανότητες, οι οποίες τους καθιέρωσαν στο χώρο τους ως καλούς, να τις μεταφέρουν, να τις μετασχηματίσουν με κάποιον τρόπο και να τις εκμεταλλευτούμε όλοι μας για τον κοινό καλό σκοπό. Είναι ένα όραμα το οποίο από το εδώ και 118 χρόνια υπάρχει σαν οργανισμός, σαν ένας παγκόσμιος οργανισμός, και είναι στα χέρια μας και να το δυναμώσουμε και να τον εξελίσσουμε και να τον πάμε ακόμα πιο μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, Πρόεδρε. Και τώρα η γραμματέας θα μας διαβάσει τις προβλεπόμενες δράσεις του Ρωταριανού Ομίλου Ερμούπολης για τη Ρωταριανή χρονιά 2023-2024. Παρακαλώ, Σοφία. Προβλεπόμενες δράσεις Ρωταριανού έτους 2023-2024. Λεωφόρος εσωτερικής δράσης. Εισδοχή 5 νέων μελών. Ενημερωτικά σεμινάρια νέων μελών. Συνεστιάσεις συναδέλφωσης. Παρακολούθηση των ΠΕΤΣ και συμμετοχή στο συνέδριο της περιφέρειας. Τη λεωφόρο επαγγελματικής δράσης. Οι μερίδες κατά τις οποίες οι Ρωταριανοί θα παρουσιάζουν τα επαγγέλματά τους και τις εμπειρίες τους. Λεωφόρος κοινοτικής δράσης. Πρώτον, υλοποίηση του πάγιου προγράμματος Μητρότητας Νάσος Χαρντακάς για τη 16η χρονιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την δωρεάν παρακολούθηση και το κετό σε ιδιωτική κλινική. Δωρητής, ο Δόκτωρ Στέφανος Χαρντακάς, επίτιμο μέλος Ρωταριανού Ομίλου Ερμούπολης. Δεύτερον, υλοποίηση πάγιου προγράμματος Μιχαήλ και Μαρία Σασιμωμίτη. Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και περιλαμβάνει εκτομή και αποκατάσταση δερματικών καρκινωμάτων, αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή, δωρεάν επισκέψεις, δωρεάν ιατρικές αμοιβές για τον χειρουργό βοηθούς αναισθησιολόγος. Δωρητής είναι ο Δόκτωρ Χρήστος Ασημωμίτης, μέλος του Ομίλου Ερμούπολης. Τρίτον, δωρεά σύγχρονων ηλεκτρικών κρεβατιών για το παθολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόειο. Τέταρτον, δωρεά οδοντιατρικής βαλίτσας προς το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόειο για την κατοίκον οδοντιατρική φροντίδα. Η κατοίκον οδοντιατρική φροντίδα αφορά ένα ευρύτατο κοινό στη Σύρο, αλλά και στα μικρά νησιά των Κυκλάδων, που παρουσιάζει αδυναμία προσέγγισης στον χώρο του κλασικού οδοντιατρίου, όπως άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με κινητικά προβλήματα, ημιπληγία, τετραπηγία, κατάκητοι, πολυτραυματίες, άτομα με άλλες αναπηρίες, τυφλή, διανοητική καθυστέρηση ή με ψυχολογικά προβλήματα. Πέμπτον, πρόγραμμα παροχής οδοντιατρικής φροντίδας με επισκέψεις στα όμορα νησιά της Ήρου που στερούνται οδοντιάτρου από μέλος νοσοδοντίατρο την Δόκτωρ Ντέσποινα Βούρτση, κατόπιν συνεργασίας με το νοσοκομείο και διάθεσης της οδοντιατρικής βαλίτσας. Στις επισκέψεις θα πραγματοποιούνται κατά περίπτωση οδοντοστοματολογική εξέταση, συμβουλευτική στοματική υγιεινή, αποτρίγωση, εμφράξεις, απλές και χειρουργικές εξαγωγές δοντιών, μικρές χειρουργικές επεμβάσεις, λήψη υλικού βιοψιών, αφαίρεση κύστεων και μικρών όγκων κτλ. Έκτον, πρόγραμμα ηλιθιεία.
απευθύνεται στη Σύρο και στα όμορα μικρά νησιά σε θέματα μοναϊκότητας, την εγκυμοσύνη και την πρόληψη, προάγει την ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία της γυναίκας και περιλαμβάνει συμβουλευτική προετοιμασία ζεύγου, γονεϊκότητας και εγκυμοσύνης, διατροφή στην εγκυμοσύνη, σεξουαλικότητα, σαχαρόδη διαβήτη, υπέρταση, πρόληψη βάρους, για τον θυλασμό και διατροφή στον θυλασμό, για τον τοκετό, λοχεία και συναισθηματικές διαταραχές, κατάθλιψη, ψύχωση, περιποίηση νεαγουνού, σύντηση και βρεφικό μασάζ, απώλεια εμβρίου, εγκυμοσύνη, μαθήματα ανώδυνου τοκετού, ασκήσεις προετοιμασίας τοκετού για τις φυσικής οδού, μυσικοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, ο ρόλος του συντρόφου, μασάζ, ενημέρωση και πρόληψη, καρκίνος του μαστού, τραχύλ της μήτρας και οδικών, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, εμβολιασμός κατά του HPV, ασφαλή σεξουαλικότητα αντισύλληψη, δωρεάν τεστ ΠΑΠ στις γυναίκες των νησιών παράλληλα με τις ενημερώσεις, υπεύθυνη υλοποίηση του προγράμματος, υπηκιούχος και μέλος του ομίλου μας, ΜΕΑ, Ευσταθία Μαγκλαβά. 7. Δωρεά ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού στο Σύλλογο Κατοίκων Νοσηλείας. 8. Μόνιμη επισκευή, υποστήριξη από τον πρόεδρο του ομίλου, του νοσηλευτικού εξοπλισμού του Συλλόγου Κατοίκων Νοσηλείας. Λεωφόρος Διεθνούς Δράσης. Συμμετοχή των μελών στο κεφάλαιο του Ροταριανού Ιδρύματος. Λεωφόρος Νέας Γενιάς. 1. Στήριξη της ανοιχτής στέγης προστασίας ανηλίκων Σύρου. 2. Συντήρηση παιδικής χαράς, έργο του ομίλου. Αυτά ήταν τα προγράμματα. Θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τις βαθιές ευχαριστίες μου στα άτομα τα οποία θα υλοποιήσουν τα προγράμματα. Ναι μεν είναι προγράμματα του Ρόταρη, αλλά δεν υλοποιούνται έτσι θεωρητικά. Υπάρχουν πίσω κάποια άτομα τα οποία τα στηρίζουν. Όπως θα είναι η Ευσταθία, όπως θα είναι η Δέσποινα, όπως είναι το μέλος μας Χρήστος Ασημωμίτης, όπως είναι το επίτιμο μέλος μας Στέφανος Χανδακάς, ο οποίος για 16 χρόνια κάθε χρόνο έχει μία προσφορά δωρεάν μίας άπορης μητέρας, ιατρική παρακολούθηση και γένα σε ιδιωτική κλινική. Και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε και μία συνεργασία με το νοσοκομείο στο οποίο κάναμε αναφορά, ώστε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό θα παρακαλούσα τον διοικητή του νοσοκομείου, κύριο Ρούσα, ο οποίος βρίσκεται απόψε μαζί μας, να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Εγώ να ευχαριστήσω εκ μέρους του νοσοκομείου Βαρδάκη Ρόιμο για τη σημαντική συνεισφορά που έχετε για το νοσοκομείο. Αυτό δείχνει ότι και εσείς όπως και εμείς έχουμε καταλάβει, δεν θα κουραστώ να το λέω μέχρι να φύγω από εδώ, ότι αυτό το νοσοκομείο είναι το μοναδικό νοσοκομείο που έχουν οι Κυκλάδες. Και ως αυτό θα πρέπει να το στελεχώνουμε, θα πρέπει να το προστατεύουμε τόσο οι γιατροί μας, η διοίκηση, όσο και η πολιτεία και όσο και η τοπική κοινότητα. Και εσείς είστε ένα φωτεινό παράδειγμα σε αυτό. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη δωρεά. Η παθολογική μαζί με τη Στεφανία κλινική είναι οι μοναδικές. Η Στεφανία, ειδικά η κλινική, είναι η μοναδική που υπάρχει στην Κυκλάδα. Άρα έχουν ανάγκη από αυτά τα κρεβάτια. Η στελέχωση με το παλιτσάκι για την οδοντίατρο μας θα δώσει τη δυνατότητα σε άτομα που είναι δύσκολο να έρχονται στο νοσοκομείο, γιατί ξέρετε το κακό είναι ή το καλό είναι ότι επειδή ακριβώς είμαστε όλοι υγιείς, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολο είναι κάποιος με κινητικά προβλήματα να κάνει έστω και 10 βήματα για να έρθει στο νοσοκομείο. Άρα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και μια συνεχόμενη καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχετικά με το πρόγραμμα δωρεά
κρεβάτια στο νοσοκομείο Σύρου. Αγαπητέ διοικητή, πρέπει να σας πω ότι ήδη ένας θάλαμος έχει εξοπλιστεί από το νέο μέλος μας, Αριστοτέλη Ξανθόπου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Αριστοτέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Τόσο εμείς, όσο και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι θα έχουν μία ανθρώπινη περίθαλψη πάνω σε ένα σύγχρονο ιατρικό κρεβάτι. Να είστε καλά. Σε ό,τι αφορά το βαλιτσάκι τώρα, το ιατρικό, οδοντιατρικό, και αυτό μέσω Σαντορίνης, ξέρετε, κυκλοφορεί γύρω-γύρω, έχουμε την βεβαιότητα ότι είμαστε πάλι σε καλό δρόμο. Είναι έτσι, Πρόεδρε της Σαντορίνης? Έτσι είναι. Θα μιλήσουμε σύγχρονα με τον διοικητή για να είναι και οι όροι του σωστά να πάνε όπως πρέπει να είναι. Και είπα εγώ στον Πρόεδρο το πρώτο πράγμα που είπα, ότι επειδή το έργο είναι της Σύρου και πρέπει να στηρίξουμε το ρωταριανό όμιλο της Σύρου, γιατί ξανααναγεννιέται πάλι, ότι θα το βοηθήσω όσο μπορεί σαν σπόνσορας από ρωταριάνα μέχρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ λίγο την προσοχή σας. Ο διοικητής θα μας κάνει μία σύντομη ομιλία, διότι είναι το κύριο θέμα σήμερα, η επίσκεψή του. Αγαπητέ διοικητέ Δημήτρη, παρακαλώ στο μήνυμα. Αγαπητές και αγαπητοί αξιωματούχοι του Ρόταρη, μέλη του ομίλου της Ερμούπολης και αγαπητοί προσκεκλημένοι, το ρωταριανό όραμα παραμένει οδηγός για κάθε μέλος μας. Εμείς οι ρωταριανοί βλέπουμε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι ενώνονται και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που έχει ένας ρωταριανός και που αυτά βγαίνουν μέσα από την προσφορά, και αναλαμβάνουμε δράση για να δημιουργήσουμε μια διαρκή αλλαγή σε όλο τον κόσμο, στις κοινότητές μας και στους εαυτούς μας. Ο πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρη για το έτος 23-24, ο Σκοτσέζος Γκόρντον Μακίναλι, εμπνεύστηκε το φετινό θέμα που το βλέπετε εδώ στο μπάνερ μπροστά από τη φράση μιας γυναίκας στην Ταϊλάνδη που, όταν είχε πάει σε μια αποστολή στο τσουνάμι του 2004, του είπε ότι η προσφορά του Ρόταρη της ξαναέφερε ελπίδα για τη ζωή. Το φετινό λοιπόν σύνθημα για τη χρονιά είναι Create Hope into the World, κοινώς δημιουργούμε ελπίδα στον κόσμο. Με την επιλογή λοιπόν αυτού του θέματος, ο πρόεδρος του Διεθνούς Ρόταρη μας προτρέπει να δημιουργήσουμε ελπίδα στον κόσμο και να επιδιώξουμε την εξωστρέφεια μέσα από ένα λόγο που, όπως βλέπετε, είναι πολύχρωμο. Υποστηρίζουμε λοιπόν τον συνάνθρωπο που υποφέρει, που βρίσκεται σε περιοχές που υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις, που βρίσκεται σε περιοχές που συμβαίνουν φυσικές καταστροφές. Όλες αυτές οι δράσεις που κάνουμε σε αυτές τις περιοχές αποτελούν πρόσφορο έδαφος για να μπορέσουμε να φέρουμε και νέα μέλη στο Ρόταρι. Οι στόχοι της περιφέρειας για τη φετινή χρονιά στηρίζονται σε αυτές τις επιταγές του Διεθνούς Ρόταρι και πάνω απ' όλα θα συνεχίσουμε τη βελτίωση της στρατηγικής και του τρόπου λειτουργίας της 24-25 περιφέρειας Διεθνούς Ρόταρι. Για να τα καταφέρουμε όλα αυτά, βέβαια, πρέπει πάνω απ' όλα όσοι έχουμε ηγετικές θέσεις στην περιφέρεια και στους ομίλους, πάνω απ' όλα να δείξουμε εμείς το δικό μας παράδειγμα, το ποιοι είμαστε, ούτως ώστε τα μέλη μας να μας ακολουθήσουν. Στη νέα χρονιά πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι όλες και όλοι είμαστε ρωταριανοί συνάδελφοι και συνεργάτες και έχουμε ένα κοινό όραμα.
την επίτευξη του κοινού σκοπού και των στόχων της περιφέρειάς μας. Συνεχίζουμε λοιπόν να επιδιώκουμε να φέρουμε και νέα μέλη σε κάθε όμιλο, να αυξήσουμε τη δύναμή μας. Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε το Ροταριανό Ίδρυμα. Μερικά πράγματα θα ακούσετε μέσα από τις βραβεύσεις που έγιναν στην αρχή της εκδήλωσης. Το πιο μεγάλο ροταριανό project, να σας ενημερώσω ότι είναι η εξάλειψη της πολυμελίτιδας, την οποία έχουμε καταφέρει πλέον να σχεδόν να μηδενίσουμε, αλλά ακόμα προσπαθούμε, γιατί υπάρχουν ελάχιστα κρούσματα σε όλη την Ιφίλιο και ακόμα και για αυτά θα παλέψουμε όσο μπορούμε για λίγα χρόνια ακόμα. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας και τις δράσεις μας για να υποστηρίξουμε τη διαφορετικότητα, την ένταξη και την ισοτιμία, δίνοντας ό,τι μπορούμε και έχοντας μια ανοιχτή αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που είναι διαφορετικοί ή έχουν ιδιαιτερότητες και ειδικές δεξιότητες. Θα εστιάσουμε φέτος και στην ψυχική υγεία, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια με την πανδημία και το έχουμε ανάγκη εμείς οι ίδιοι πρώτα απ' όλα, αλλά ακόμα και οι διπλανοί μας. Θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τη δημόσια εικόνα μας, γιατί το brand name Rotary είναι δυνατό και πρέπει εμείς να το αναδείξουμε με τις δικές μας δράσεις. Δράσεις και έργα τα οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να είναι πιο μεγάλα και όχι μικρά, να έχουν δηλαδή ένα σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα και να μην είναι μικροδωρεές που χάνονται μέσα στις δωρεές που κάνουν και άλλοι οργανισμοί ή κάποιες οργανώσεις. Απαιτείται συνέργεια, την είδατε και αυτή και την ακούσατε, δηλαδή οι όμιλοι μεταξύ τους να υποστηριχθούν και το έργο που ξεκινάει κάποιος και μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να το περατώσει, να το ενισχύσει ένας διπλανός όμιλος ή να βρεθεί ένας σπόνσορας, μια εταιρεία, οτιδήποτε άλλο, να ενισχύσει οικονομικά αυτή τη δράση και να ολοκληρωθεί ένα έργο το οποίο θα έχει αξία. Προσέχουμε βέβαια, τώρα πάμε εδώ στα πιο ιδιαίτερα, προσέχουμε τη σωστή και την εύρυθμη λειτουργία του κάθε ομίλου και της περιφέρειας. Αποφεύγουμε τις, γιατί όπως κάθε οργανισμός, κάθε σύλλογος καταλαβαίνετε, έχει και τις ιδιαιτερότητες του, έχει και τα προβλήματά του. Τέτοια προβλήματα λοιπόν τα δημιουργούνται και σε έναν όμιλο και μέσα στο Ρόταρι. Καλό είναι να λύνονται εν τη γενέση και με συνένεση. Προσωπικά να ξέρετε ότι θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Είμαι βέβαιος ότι την χρονιά που θα τρέξει, και η οποία ξεκίνησε ήδη εδώ και 2 εβδομάδες, όλες και όλοι θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, για ένα Ρόταρι στο οποίο θα κυριαρχεί η συναδέλφωση και η ανοχή, και έτσι θα το κάνουμε πιο δημοφιλές ακόμα στην Ελλάδα, μέσα από την κοινωνική του προσφορά, και αν καταφέρουμε, γιατί όχι και έξω από αυτήν. Να ξέρουμε όλοι και να θυμόμαστε ότι με θεωρίες και εύκολα σχόλια δεν προχωράμε. Χρειάζεται πραγματική δράση, ούτως ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε σε κάθε γεωγραφική περιοχή της χώρας μας και, όπως είπα, και έξω από αυτή. Με αυτά λοιπόν τα λόγια κλείνω. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο όλων μας. Εύχομαι σε όλες και όλους καλό καλοκαίρι και με το Σεπτέμβριο που θα ξαναρχίσει στην ουσία δυναμικά η ροταριανή χρονιά, να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε και σήμερα. Τη συναδέλφωση, τη βράβευση, τα έργα και τις υποσχέσεις που θα γίνουν πραγματικότητα για τη βοήθεια και την αλληλοϋποστήριξη τόσο των ομίλων όσο και των τοπικών κοινωνιών. Καλό καλοκαίρι με υγεία και να είστε όλες και όλοι πάντα καλά. Αγαπητέ διοικητή, σε ευχαριστούμε για την ομιλία και για την επίσκεψή σου στον όμιλό μας και ευχόμαστε να σε έχουμε κοντά μας και κάποια φορά στο μέλλον. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια, γιατί η Ελλάδα από πέρυσι είναι μία περιφέρεια και ο διοικητής έχει ομίλους
86. Θα επισκεφτεί 86 διαφορετικούς ομίλους. Όπως καταλαβαίνετε, έχει έναν αγώνα δρόμου, όμιλοι που ξεκινάνε από το Καστελόριζο και φτάνουν στα Γιάννενα, στον Εύρο και ούτω καθεξής. Στο παρελθόν, σαν σήμερα, συνέβησαν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Το ένα ήταν η κατάληψη της Βαστίλης, εξού και η εθνική εορτή της Γαλλίας. Και το επόμενο σπουδαίο γεγονός, ξέρετε ποιο ήταν? Σαν και σήμερα, γεννήθηκε ο Μπάμπης ο Κουλούρας. Χρόνια πολλά, Μπάμπη! Ο Μπάμπης ο Κουλούρας, ο καβαφικός, ο οποίος μέσω της ομάδας Καβάφης και Γκάτσος είναι ο πρεσβευτής της Σύρου και της Ελλάδος. Έχει ταξιδέψει στις 5 Ηπείρους μεταφέροντας τον πολιτισμό και είναι ίσως ο μοναδικός που ξέρει απ' έξω όλα τα ποιήματα του Καβάφη και τα έχει μελοποιήσει. Μπάμπη, κάνεις υπερήφανη τη Σύρο και την Ελλάδα. Μεγάλη μου τιμή τα λόγια σου, εγώ κάνω το αυτονόητο, ότι μου έχει δώσει το σύμπαν, το εμπιστεύω στους ανθρώπους λίγο περισσότερο από ότι μου το έχει δώσει το σύμπαν. Έτσι πιστεύω. Για να δούμε, αν υπάρχουν και καρσόνια όταν εδώ, να μας φέρουν αυτό που πρέπει. Απεξαρτήθηκε ένας από τα ναρκωτικά και του είπανε ποιο είναι το απόσταγμα της εμπειρίας σου. Και είπε να είμαι ένας χρήσιμος άνθρωπος. Θέλω να είμαι ένας χρήσιμος άνθρωπος, αυτό και τίποτα άλλο. Μπράβο. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις νιώσεις το φως και όλοι να λένε ο Μπάμπης ο σοφός. Ευχαριστώ πολύ. Πάρεις το σπίτι σου να τη φας. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο Ρωταριανός Όμιλος της Ερμόπολης. Εγώ αυτό το σήμα το έχω μεταφέρει στο Σύνε, στην Αγλαίδα, στη Νέα Υόρκη, στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, στο Ελσίνκι, στο Παρίσι, στα δύο μέγαρα μουσικής. Ο Μπάμπης, για τη στήριξή του στον πολιτισμό, έχει τιμηθεί με το διάσημο του Πολ Χάρις. Ο οποίος με πήρε ποτέ με παράπονο και λέει Παναγιώτη Τόφας. Τι νομίζετε να κερδίσετε, θα σου δώσω ένα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους, ευχαριστώ πολύ. Είσαι δυνατός, ανοξείδωτος και άφθαρτος. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Πάντα ευχές. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Παμπίδες, χαιρόμαστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πολύ.
Μπάμπη, να τα εγκατοστήσεις, να είσαι καιρός δυνατός και πάντα δίπλα μας. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου, να Ευχαριστώ.